Σε πράγματα. Να σου ρωτήσω κάτι. Και μικρόψυχη. Τα ελληνικά ομόλογα από τους 20 αξιολόγους τι χαρακτηρισμό έχουν? Δεν ξέρω. Σκουπίδια. Σκουπίδια, περίπου, ναι. Ναι. Και εσείς επιχαίρετε. Όχι. Αυτό τελειώνει. Όχι, για να σταματήσουν να έχουν το χαρακτηρισμό αυτό. Έχετε δίκιο. Κάτσε να μας αναπτύξει με ένα σκεπτικό, γιατί. Αλλά εξανέστην. Με συγχωρείτε, αλλά εξανέστην πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μία χώρα η οποία χρωστάει 325 δις. Είναι μεγαλύτερο το χρέος αναλογικά με το ΑΕΠ από ό,τι ήταν όταν βγήκαμε από τις αγορές. Από 120% έχει πάει στο 170%. Και επιστρέφουμε στις αγορές, στις οποίες επαναλαμβάνω είναι μόλις 20 δις αυτή τη στιγμή. Όλο το άλλο χρέος είναι εκτός αγορών. Δεν υπάρχει στις αγορές. Είναι στους ευρωπαϊκούς δεσμούς κτλ. Επιστρέφουμε λοιπόν στις αγορές, όπως έκαναν επίσης δειγματοληπτικά και οι άλλες δύο μνημονιακές χώρες που έχουν υποστεί. Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Ακριβώς. Ναι. Και αυτή την κίνηση την κάνουμε με τρεις αρνητικές συνέπειες. Πρώτη αρνητική συνέπεια. Αδυνατίζει τη διαπραγμάτευση για να διάρθρωση του ελληνικού χρέους προκειμένου να γίνει βιώσιμο. Διότι εξακολουθούν οι πάντες. Θα πηγαίνετε, θα έχετε τρόπο να παίρνετε λεφτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεύτερο, δανείζεται με ένα επιτόκιο το οποίο είναι η διαφορά, το spread που λέμε ανάμεσα στο επιτόκιο της Γερμανίας και στο επιτόκιο της κάθε χώρας που δανείζεται, είναι ακριβώς το ίδιο όπως ήταν την παραμονή της κρίσης. Ναι. Τότε η Γερμανία δανειζόταν με 2, η Ελλάδα με 8. Τώρα είναι 0 η Γερμανία, η Ελλάδα με 6. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Άρα δεν έχει υπάρχει κανένας λόγος να πας να δανειστείς με τέτοιο μεγάλο επιτόκιο. Τρίτο και βασικότερο, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι βγαίνουμε από αυτή την οικονομική καταστροφή έστω με όλες αυτές τις θυσίες, η χώρα παραμένει παγιδευμένη σε αυτό που λέμε παγίδα του χρέους, διότι εάν ανοίξετε το μεσοπρόθεσμο, το οποίο και θα αναθεωρηθεί το Μάιο, λέει ότι η Ελλάδα μέχρι το 2020 καλείται να πληρώνει, να έχει 4,5% μόνιμο πλεώνασμα του προϋπολογισμού. Mm-hmm. 4,5% μόνιμο πλεώνασμα του προϋπολογισμού. Και ταυτόχρονα, αυτό είναι 60 δις, και ταυτόχρονα να βρει άλλα 22 δις από ιδιωτικοποιήσεις προκειμένου να εξυπηρετεί το χρέος που έχει έναντι των εταιρών. Αυτό όχι οι αγορές δεν μπορούν να το αναχρηματοδοτήσουν. Είναι και ανόητο. Άρα η βασική κριτική είναι γίνεται για λόγους μιας. Γιατί τα αγοράζουν τώρα οι αγορές? Βέβαια. Γιατί κορόιδα είναι να δίνουν λεφτά, σου λέει ο άλλος. Βέβαια. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα και τρομερά χαμηλές αποδόσεις. Ωραία. Ανέφερε τη Γερμανία με το 0,1-2%. 0,1 και τα λοιπά. Άρα μία. Οπότε είναι ελκυστικό, λέτε, το ελκυστικό επιτόκιο. Πάρα πολύ ελκυστικό. Με τον κίνδυνο, και αυτό εκφράζει το επιτόκιο. Αλλά με δεδομένο. Γίνει κανένα ψιλοκούρεμα. Ναι, με δεδομένο όμως ότι το εναπομείναν χρέος που έχουμε στις αγορές, το οποίο είναι μικρό, έχει μεγάλες εγγυήσεις πλέον από άποψη δικαίου και άλλων εγγυήσεων, αποδυναμώνεται και γίνεται μια εξαιρετικά αποδοτική. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι από αυτού. Αφού ισχύουν όλα αυτά, γιατί δεν πήραμε και πέρσι? Γιατί πέρσι δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές? Θα σας πω, για δύο λόγους. Τα ίδια πράγματα. Ναι, για ρευστότητα υπήρχε, για το χρέος χάους ήταν και για να ακριβολογήσω. Και για να ακριβολογήσω. Ναι. Το επιτόκιο επί μια διετία είχε ξεφύγει και από το 8 που ήταν πριν από την κρίση και πάει στο 10, το 12, να φέρουμε πάντα στο 10 ετές. Απλώς δεν υπήρχαν ομόλογα στην αγορά για να το αποτιμήσουν. Ήταν σκιώδεις τιμές που λέμε υποθετικά. Γιατί δεν έβγαινε? Γιατί δεν μπορούσε να βγει πέρα από τον πολύ βραχυχρόνιο δανεισμό. Ακριβώς αυτό το οποίο δεν είχε πρόβλημα επί 3 χρόνια,
τα τρίμηνα, εξάμηνα, εννιάμηνα, ακόμα και μονοετή ομόλογα, συνέχισε να δανείζεται κανονικά. Δάνειζε, δεν ήταν τρόικα μέσα και σου λέει εξασφαλίζουμε μέσα στο τρόικα. Οι τόκια όμως πέφτουν διαρκώς όλο αυτό το διάστημα που αποδεικνύεται. Βεβαίως, αλλά σας είπα τη γενική τάση, το υπονόησα, διότι υπάρχει γενική τάση μείωση των επιτοκίων. Να σας φέρω το παράδειγμα της Ιταλίας. Συγγνώμη, κύριε Στάκη, με συγχωρείτε. Για να μην κουράζει, η ανάλυση σας, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να πω ότι είναι καλή ή κακή, γιατί δεν είμαι οικονομολόγος. Εγώ θέλω να καταλάβω, προσπαθώ να καταλάβω τι λέτε στην κυβέρνηση να κάνει, να μην βγει στις αγορές. Να μην βγει στις αγορές, όχι, βέβαια. Και πού θα βρει λεφτά. Δεν χρειάζεται λεφτά αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε να μην βγει, αν μπορούσατε να τους επηρεάσετε, θα λέγατε σταμάτα, μην βγαίνει. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή. Μα δεν ενδυναμώνεται η θέση όπως λέει η κυβέρνηση. Δεν πρέπει, σου λέει λάθος, διότι θα αποδυναμώσει τη συζήτηση για το χρέος. Σου λέει θα σου πήγαινε βρες. Πήγαινε βρες τώρα με 6-7% για να αναχρηματοδοτήσει. Δηλαδή εσείς δεν θα βγαίνατε, αν αύριο γίνουν εκλογές, ας πούμε και γίνεται κυβέρνηση. Δεν θα βγαίνετε στις αγορές πριν λύσετε το θέμα, υποθέτω, του χρέους. Θα προηγηθεί η αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό είναι το διακύβευμα. Η αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου να γίνει βιώσιμη. Για το χρέος ανεβούν τα σπρέντα πάνω. Για να πάμε στις αγορές πίσω. Και αν σε διαπραγμάτευση για το χρέος ανεβούν τα σπρέντα πάνω στον ουρανό. Το Μάιο ξεκινάει ούτως ή άλλως η συζήτηση για το χρέος. Και έχουμε αναγάγει τώρα σε μείζον θέμα, γιατί αυτό είναι τώρα αυτό που λέει ο κ. Σταθέκης. Έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα αν θα γίνει τώρα τον Απρίλιο η έκδοση ή μετά το Μάιο που θα αρχίσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση. Γιατί τη συζήτηση, πολύ, τη συζήτηση την ξεκινάμε εμείς. Συγγνώμη, ότι οι διεθνείς αγορές θα δείξουν μια εμπιστοσύνη αυτού που στην έγινε, Ελλάδα. Αυτού που έγινε το 2013. Καθίστε κύριε Πολυδέκη να καταλάβω κάτι. Σας λέω, παραλαμβάνω, μπορεί να ρωτάω βλακίες γιατί είμαι άσχετος με αυτά. Το ότι οι διεθνείς αγορές, αν πάει καλά αυτή η έξοδος, θα δείξουν εμπιστοσύνη στη χώρα, ότι κάπως στέκεται στα πόδια της. Δεν είναι σημαντικό για τη χώρα. Να σας πω κάτι. Οι αγορές αυτή τη στιγμή, σας το επαναλαμβάνω, λειτουργούν πάνω σε έναν ορθολογικό πεδίο αυτή τη στιγμή, το οποίο το εξήγησα. Η αξιολόγηση του ελληνικού δημόσιου χρέους παραμένει junk, σκουπίδια. Και τότε γιατί θα μας δώσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Να τα χάσουν. Μα γι' αυτό σας το εξηγώ. Υπό τις συνθήκες μιας χώρας η οποία λειτουργεί με σκουπίδια ακόμα ως αξιοπιστία στο δημόσιο χρέος της, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να το εξυπηρετήσει υπό την παρούσα μορφή το χρέος, έρχονται είτε βραχυχρόνιες εκδόσεις ομολόγων, 3, 6, 9 μήνες, ένας χρόνος. Εντάξει, αυτά μπορεί να πείτε ότι επειδή υπήρχε η Τρόικα ως εδώ, ήταν βέβαιο ότι θα τα πάρουν. Αλλά το πενταετές δεν είναι σίγουροι. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Και ένα από τα όπλα για να πάψουν να αξιολογούνται ως σκουπίδια τα δεκαετή ομόλογα είναι ακριβώς και έξοδος στις αγορές. Αυτό δεν μας το είπατε. Και είναι και αυτό το οποίο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση που έχουν καθοδόν στο πρόγραμμα η Διεθνή Οίκη Εξοδόνων. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, στην κατηγορία της κυβέρνησης ότι κάνετε κακό στη χώρα. Τι θα πείτε με στο καλοκαίρι όταν θα έχουμε. Λέω στην κατηγορία της κυβέρνησης ότι κάνετε κακό στη χώρα, εσείς θα πείτε ότι κάναμε καλό στη χώρα. Γιατί αν ήταν στο χέρι σας, δεν θα παίρναμε λεφτά. Η οικονομία αυξάνει κατά 2 δις το δημόσιο χρέος ή όχι σήμερα. Αυξάνει το επιτόκιο και η δυσκολία εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους με την πράξη αυτή σήμερα. Δεν έρχεται κάποια πιο ευνοϊκή ρύθμιση. Αναφέρεται για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και την παγίδα του χρέους που θα είναι. Αυξάνεται το δημόσιο χρέος αν δανείζεσαι με 6%. Άρα εσείς λέτε ότι αν χρειαζόμαστε λεφτά να είμαστε στο μηχανισμό στήριξης. Όχι. Ο οποίος ακολουθείται από μνημόνια. Όχι. Όχι. Άρα δηλαδή. Να κάνουμε και ένα σχόλιο. Ναι, βέβαια. Τον έχουμε πάρει. Θα γυρίσει και κάνει το κανάλι με τον Big Bang. Εντάξει κύριε Μαργαρίτη, με αφήστε να έχουμε και εμείς αυτό το άγχος. Και εγώ να μην πω μια γνώμη. Αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε όμως, γιατί είναι σημαντικό νομίζω. Καλά κάνουμε αυτό. Κύριε Καϊλή, τι λέτε εκ μέρους της Ελιάς. Υποψήφια Ευρωβουλευτής πλέον. Υποψήφια Ευρωβουλευτής πλέον. Σε μια προσπάθεια να